Τα έσοδα από τον τουρισμό αποτελούν μόνο τη μία όψη του νομίσματος, αφού η σκοτεινή πλευρά του περιλαμβάνει μαύρη εργασία σε ξενοδοχεία και επιχειρήσεις, δουλειά χωρίς ρεπό και εργαζόμενους λάστιχο. Δεν πρόλαβε να ανοίξει η αυλαία της τουριστικής σεζόν και ήδη ήρθε στο προσκήνιο η ομοία αλήθεια για τους ξενοδοχοϋπαλλήλους. Πραγματικά φαίνεται, πριν ξεκινήσει καλά-καλά η τουριστική περίοδο, την ασυδοσία κάποιων, φυσικά δεν είναι κι όλοι, κάποιων έτσι επιχειρηματιών που εκμεταλλεύονται την έλλειψη των ελεκτικών μηχανισμών και προσπαθούν να συντοτίσουν εις βάρος των εργαζομένων. Σύμφωνα με το πρωτοσέλιδο της εφημερίδας Νέα Κρήτη, μαζί με την πρεμιέρα για τα ξενοδοχεία, ήρθε και η πρεμιέρα για την ανασφάλιστη εργασία. Όπως καταγγέλει το Σωματείο Ξενοδοχοϋπαλλήλων, οι πρώτοι έλεγχοι ανέδειξαν το μέγεθος του προβλήματος και υπάρχουν φόβοι ότι θα λάβει ακόμη μεγαλύτερες διαστάσεις όταν ανοίξουν και οι υπόλοιπες ξενοδοχειακές μονάδες. Σίγουρα υπάρχουν και παρατράγουδα. Βλέπουμε ότι με την έναρξη της νέας τουριστικής περιόδου αρχίξαν τα προβλήματα για τους εργαζόμενους. Σύμφωνα με πληροφορίες που έχουμε από τον έλεγχο, 9 εργαζόμενοι πιάστηκαν σε μια ξενοδοχειακή επιχείρηση, χωρίς αυτούς που πρόλαβαν και κρύφτηκαν ή έφυγαν, γιατί υπάρχουν και αυτά τα φαινόμενα. Δεν είναι λίγες οι φορές που, σύμφωνα με το Σωματείο, καταγράφονται σκηνές που δεν τιμούν κανέναν, με εργαζόμενους οι οποίοι τρέχουν για να κρυφτούν. Σε ελέγχους που έχουμε γίνει και πραγματοποιηθεί μαζί με ηλεκτρικούς μηχανισμούς σε παλαιότερα, είχαμε δει εργαζόμενους τυβιαγμένους κάτω σε υπόγεια, σε αποθήκες, σε ψυγεία μέσα ή να φεύγουν από, και να πηδάνε από τα παράθυρα. Ωστόσο, στη διάρκεια της σεζόν, ο σαρωτικός έλεγχος των ξενοδοχείων θα γίνει από δύσκολος έως αδύνατος, καθώς το προσκήνιο έρχεται για μία ακόμα φορά το ζήτημα της έλλειψης προσωπικού. Χρειάζεται η παρέμβαση, η επανειλημμένη παρέμβαση του Σωματείου Ξενοδοχοϋπαλλήλων, μετά από καταγγελίες που είχαμε, για να βγει το μοναδικό συνεργείο του ΟΠΕΚΑ, δηλαδή του ελεκτικού μηχανισμού του ΕΦΚΑ, στην Κρήτη, έτσι ώστε να πάει στο συγκεκριμένο έλεγχο και να βρει τους ανασφάλιστους εργαζόμενους. Παλαιότερα στο ΟΠΕΚΑ υπήρχαν 8 ελεκτές, αυτή τη στιγμή υπάρχουν 4 ελεκτές για όλη την Κρήτη. Το ίδιο συμβαίνει και με την επιθεώρηση εργασίας. Η νομοθεσία προβλέπει πως σε περίπτωση που η επιθεώρηση εργασίας εντοπίσει ανασφάλιστο εργαζόμενο, το πρόστιμο ανέρχεται σε 10.500 ευρώ, ενώ αν επιληθεί το θέμα από τον εργοδότη, το ποσό μειώνεται κατά 50%. Οι συνδικαλιστές πάντως ζητούν από τους εργαζόμενους να καταγγέλουν χωρίς φόβο τα περιστατικά, ώστε να μπει ένα τέλος στην αρνητική πλευρά του τουρισμού, που αφορά όμως τη μειοψηφία και όχι την πλειοψηφία των ξενοδόχων.